Πιστεύετε, για να περάσουμε σε αυτό το μείζον θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή με την αξιολόγηση τι θα γίνει? Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Γιατί τώρα... βλέπω τώρα όλος ο τύπος εδώ, ο Αθηναϊκός, λέει ότι δυσκολεύτηκαν τα πράγματα και δεν υπάρχει αισιοδοξία. Κοιτάξτε, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, δεν συμμερίζομαι σε απεσιόδοξες προβλέψεις. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει αμοιβαίως συμφέρον και από την Ελλάδα αλλά και από την πλευρά των δανειστών να υπάρξει συμφωνία. Κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει μια κρίση αυτή τη στιγμή καινούργια στην Ευρωζώνη, τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες διεθνείς εκκρεμότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Στο σύνολό της. Ναι. Επομένως θα υπάρξει κάποιο είδους συμβιβασμός. Είναι γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υποβάλει τον τελευταίο καιρό συχνά μια σειρά από παράλογες προτάσεις που δεν κάνουν και κανένα νόημα. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος, και αυτά είναι όλα και διαπραγματευτικά παιχνίδια, στο τέλος θα υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει Δευτέρα, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν είναι τις πρώτες μέρες του Γενάρη, θα υπάρξει συμφωνία. Μπορεί να έχουμε και έκτακτο Eurogroup 23 Δεκεμβρίου, από ό,τι βλέπω εδώ. Διάφορες δεδομένου ότι σας λέω ότι όλοι θέλουν να τελειώσουν. Κυριακή έχει δημοψήφισμα στην Ιταλία. Θα το χάσει ο Ρέντσι. Αν το χάσει, μπαίνει σε κρίση μεγάλη η Ευρωζώνη, γιατί κερδίζουν οι ευρωσκεπτικές. Ναι. Άρα. Δηλαδή είναι της ομάδας Φάρατζ και λοιπά, αυτή δεν είναι? Του Πέπε Γκρίλο είναι στην Ιταλία. Ναι, στην Ιταλία είναι ο Γκρίλο, ναι. Λέω γενικά έτσι της ομάδας. Ανήκουν στην ίδια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι... Στο Πέπε Γκρίλο υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ακροδεξοί καθόλου. Όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή... το θέμα είναι ότι αμφισβητούν το ευρώ. Δεν αμφισβητούν καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε η Ιταλία είναι από τις πρωταγωνίστριες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Αλλά το ευρώ έχει κάνει πολύ κακό στην Ιταλία, όπως και πράγματι έχει κάνει. Όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, σωστά. Αν και ορίστε. Λέω και στην Ελλάδα, όπως το λέτε, σωστά έτσι. Και επίσης. Και στις χώρες του Νότου γενικότερα. Ναι. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στις χώρες της περιφέρειας όπως είναι η Ιρλανδία. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα θελήσουν να βάλουν ξανά σε δοκιμασία όλο το οικοδόμημα και γι' αυτό θα υπάρξει, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος. Θα επικρατήσει τον ναι, λέτε, κύριε Κολόγλου? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Γιατί βλέπω τώρα όλη η πολιτική, ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, νομίζω. Πήρε θέση υπέρ του ναι, γι' αυτός. Ναι, όσο παίρνει το σύστημα. Θα κάνουν οι Ιταλοί έτσι ακριβώς. Υπέρ του ναι. Ξέρετε, το ίδιο έγινε και με τον Brexit. Το ζήσαμε, αυτό πάλι. Και το ίδιο έγινε και στην Αμερική με τις εκλογές. Ναι, με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, δηλαδή οι πυλώνες του συστήματος, δηλαδή από τις εφημερίδες όπως η New York Times μέχρι τις μεγάλες εταιρείες όπως η Google, η Facebook, στο Facebook, πήρα θέση υπέρ της Κλίντον. Ο κόσμος ψηφίζει εναντίον, λέει όχι. Δημοσκοπήσεις. Όχι σε αυτά που λένε τα κυρίαρχα μέσα, το σύστημα γενικότερα και ψηφίζει το αντίθετο. Γιατί δεν θέλει ίσως να επιβεβαιώσει την κυριαρχία αυτών των μέσων, έτσι. Καλύτερα και αυτών των μέσων και γενικά αυτό που θεωρεί ως κατεστημένο. Ακριβώς, Θα συνιστούσε σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει σιωπή καλύτερα παρά παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Το ξέρουμε και από την Ελλάδα ότι και στο δικό μας δημοψήφισμα δεν έκαναν καλό τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μάλλον αντίθετο αποτέλεσμα έφερα. Ναι. Έχετε δίκιο. Θα δούμε. Εσείς είστε. Η πεποίθηση δική σας είναι ότι θα κυριαρχήσει το ναι τελικά, θα περάσουν μεταρρυθμίσεις δηλαδή του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην περάσουν. Βέβαια, υπάρχει και το εξής, κύριε Κουλόγλου, το ξέρετε καλύτερα εσείς, ότι ο κύριος Ντράγκη
επειδή είναι και Ιταλός βέβαια, βλέπει με έτσι πιο ευνοϊκό μάτι την περίπτωση της Ιταλίας και λέει αν υπάρξει πρόβλημα αμέσως η κεντρική τράπεζα θα αγοράσει από τις ιταλικές τράπεζες. Ο Ντράγκη γενικώς είναι από τους πιο σόφρονες ανθρώπους. Ναι. Είναι και Ιταλός και αυτό παίζει και το ρόλο του. Ναι. Και καταλαβαίνει ότι έτσι όπως πάει το πράγμα το Βερολίνο οδηγείται όλη η ιστορία σε μια καταστροφή. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνει διάφορες παρεμβάσεις και παλιότερα με την υποστήριξη του ευρώ και τώρα με την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις διαπραγματεύσεις, γιατί αποτελεί μέρος των θεσμών, κρατάει θετική στάση, δηλαδή θέλει να κλείσει η συμφωνία. Και στη συνέχεια αν κλείσει η συμφωνία θα, νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπει και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αυτό το οποίο δηλαδή χρηματοδότηση των τραπεζών, κατά συνέπεια θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θέλει να την βάλει ο Ντράγκη, και γι' αυτό έχει και σημασία για να κλείσει και η αξιολόγηση, είναι μία από τις αιτίες. Και ο Ντράγκη γενικότερα να ξέρετε ότι είναι αυτή τη στιγμή από τις δυστυχώς έτσι φτάσαμε, ο βασικός τραπεζίτης να είναι από τις πιο προοδευτικές περιπτώσεις σε αυτό το σύστημα του Ευρωπαϊκού Ιερατείου. Να, ακριβώς. Κύριε Κουλόγλου, πιστεύετε τώρα ότι εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις στην γειτονική Ιταλία, αυτό βοηθάει τη χώρα μας? Γιατί και ο Γιουγέρα έκανε μια παρέμβαση και είπε μην κάνετε το λάθος των Ελλήνων. Κοιτάξτε να δείτε, βοηθάει το, όσο λιγότερες αναταράξεις υπάρχουν, τόσο περισσότερο μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα ευάλωτη ταράζεται λιγότερο. Αυτό δηλαδή αν δεν είχε υπάρξει το Brexit που δημιούργησε μια μεγάλη αναστάτωση και η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Το οποίο δεν έχει τελεσφορήσει ακόμη, δεν είναι κύριε Κουλόγλου? Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει. Ναι, αυτό λέω ακριβώς. Δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή. Ο δε κύριος Φάρατς, που είναι και μαζί σας στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει γιατί αφού καλά-καλά έβαλε σε περιπέτειες τους Άγγλους, τώρα πάει στην Αμερική. Μα παραιτήθηκε μια εβδομάδα μετά το. Ναι. Ακριβώς. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ο Φάρατς είναι ένας δημαγωγός, ο οποίος οδήγησε χωρίς και ο ίδιος να το περιμένει τη χώρα του σε μια μεγάλη περιπέτεια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ τώρα ότι έχουν μετανιώσει και οι Βρετανοί γενικώς έχουν μετανιώσει και οι αίσθηση που έχω από συζητήσεις με αξιωματούχους, εδώ υψηλούς αξιωματούχους, είναι, και σας το λέω ως έτσι και αποκλειστική κατά κάποιο τρόπο. Άποψη, γιατί δεν είναι ακριβώς πληροφορία. Δηλαδή έχω την αίσθηση από τα συμφραζόμενα ότι πάνε να το αλλάξουν. Πάνε δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης, μέσω των συνταγματικών δικαστηρίων και λοιπά, κάτι τέτοιο. Να κερδίσουν, πάνε να κερδίσουν καταρχήν χρόνο, να ξεχαστεί, να περάσει το δημοψήφισμα αρκετά, να ξεχαστεί λίγο πολύ η ψήφος, να υπάρξουν πολιτικές αλλαγές ενδεχομένως και στην Μεγάλη Βρετανία, να εκλεγεί ένα κόμμα που θα είναι υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη, άρα και να ξαναλυθεί το θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια ισχυρή άποψη που το προωθεί αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουλόγλου, ένα τελευταίο θα ήθελα να μου πείτε. Τι γίνεται με την υπόθεση του κυρίου Ερντογάν τώρα, ο οποίος μάλιστα απειλεί, λέει ότι συνεπικουρούμενος και από την αντιπολίτευση, δεν ξέρω τι αντιπολίτευση είναι αυτή τώρα στην Τουρκία, μετά το πραξικόπημα, αν υπάρχει κανένας αντιφρονών εκεί, αλλά ότι πρέπει, λέει, να καταλάβουμε και τις βραχονισίδες που μας πήραν οι Έλληνες. Τώρα ξέρετε, η αντιπολίτευση το Ερντογάν είναι σαν τη συμβουλευτική του Παπαδόπουλου. Ακριβώς αυτό. Το ίδιο λέμε. Γιατί η πραγματικότητα, όταν πιάνεις τους αρχηγούς του τρίτου σε δύναμη κόμματος, ένα τους μπες στο σπίτι σου και τους συλλαμβάνεις, τότε στην πραγματικότητα ξέρετε, δεν έχουμε ακριβώς δημοκρατία. Δεν είναι ακριβώς. Και εμάς τους συλλαμβάνεις χωρίς να υπάρχει και κανένας λόγος. Επειδή απλώς είναι κουρδικής καταγωγής. Ή το κόμμα υποστηρίζει και τα δικαιώματα των Κούρδων. Επομένως, θεωρώ ότι περισσότερο αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Μάλιστα.
Αλλά βεβαίως οι αναθεωρήσεις του Ερντογάν ως προς τις συνθήκες της Λοζάνης δεν αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο αφορούν γενικότερα την Τουρκία και το παρελθόν της Τουρκίας. Γιατί οι συνθήκες της Λοζάνης σε πραγματικότητα ήταν η ιδρυτική συνθήκη του κράτους της Τουρκίας. Δημοκρατίας του. Της τουρκικής δημοκρατίας του Ατατούρκ. Ναι. Στην πραγματικότητα, αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν θέτει, νομίζω, τόσο φυσικά, για την κοινή του γνώμη το θέτει, αλλά δεν θέτει θέματα βασικά διεκδίκησης ελληνικών εδαφών, όσο προσπαθεί να ξαναδημιουργήσει ένα νέο στάτους εκεί για το κράτος το δικό του. Είναι. Πολύ λιγότερο κοσμικό. Ναι. Περισσότερο ισλαμικό από αυτό που ήταν. Ναι. Άρα δεν υπάρχει. Όλα αυτά όμως, κύριε Κούλογλου, συνδέονται καθόλου με τις συζητήσεις που γίνονται για το Κυπριακό? Μήπως διεκδικώντας από το Αιγαίο ή εγείροντας θέματα με τη συνθήκη της Λοζάνης και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε το τελευταίο διάστημα, θέλει να έχει ένα ισχυρότερο διαπραγματευτικό ατού στις συζητήσεις για το Κυπριακό? Δεν βλέπω να το συνδέει. Φαίνεται ότι στο Κυπριακό μέχρι τώρα η Τουρκία, ο Ερντογάν δηλαδή, ευνοούσε να υπάρξει λύση. Και καλά θα είναι να το πάρουμε και εμείς σοβαρά υπόψη μας αυτό το πράγμα, διότι όσο η κατάσταση επιδεινώνεται διεθνώς και θα επιδεινωθεί μετά την επικράτηση του Τραμπ και την ανάληψη της Προεδρίας από τις αρχές του 2017, τόσο η λύση θα γίνεται δυσκολότερη, θα απομακρύνεται. Και αυτό καλό θα είναι όλοι να λειτουργήσουν με σοφροσύνη, και αυτό το λέω και για την ελληνική πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα εξελιχθούν άσχημα και ίσως χάσουμε μια ακόμα ιστορική ευκαιρία. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από την Ελλάδα. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.